Γεια σας! Είμαι ο Μινάς Ζασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την δεύτερη ενότητα, στην οποία θα δούμε τις βασικές έννοιες των λειτουργικών συστημάτων, θα μιλήσουμε για το πρότυπο POSIX, για τις κλίσεις συστήματος, για τις δομές των λειτουργικών συστημάτων και για τις καταστάσεις πυρήνα και χρήστη που υπάρχουν στα λειτουργικά συστήματα. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν, τα λειτουργικά συστήματα πρέπει να ισορροπήσουν κάποιες αντικρουόμενες απαιτήσεις. Για παράδειγμα, θα πρέπει να φροντίζουν ώστε να υπάρχει μια καλή μέση χρησιμοποίηση των πόρων, να υπάρχει ένας υψηλός ρυθμός απόδοσης του συστήματος, δηλαδή να ολοκληρώνουν το έργο τους αρκετές διεργασίες στην μονάδα του χρόνου και ασφαλώς να έχει έναν πολύ καλό χρόνο απόκρισης. Όλες αυτές οι απαιτήσεις είναι αντικρουόμενες. Για παράδειγμα, ο χρόνος απόκρισης ορίζεται ως το χρόνο από τον οποίο ο χρήστης θα δώσει μια εντολή και θα λάβει μια απάντηση. Αν ένας χρήστης λοιπόν πληκτρολογεί στο τερματικό του κάποιες εντολές προς το λειτουργικό σύστημα, τότε το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στις εντολές. Αυτό ενδέχεται να σημαίνει να ολοκληρώνει κάποιες άλλες διεργασίες στο παρασκήνιο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας συμβιβασμός. Από τη μία έχουμε στην άλλη θέλουμε να έχουμε μια υψηλή ρυθμό απόδοση, μια καλή μέση χρησιμοποίηση των πόρων. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα περιβάλλον γεμάτο συγκρούσεις. Θα πρέπει λοιπόν το λειτουργικό σύστημα να ισορροπεί όλες αυτές τις ανάγκες. Οι βασικές έννοιες που συνδέονται με το λειτουργικό σύστημα είναι η έννοια των διεργασιών ή προσέσεις, η έννοια του χώρου διευθύνσεων μνήμης, address space, files, αρχεία, είσοδο-έξοδο, input-output, protection, προστασία και ασφαλώς cell που είναι οφλιός. Στα λειτουργικά συστήματα έχουμε διεργασίες. Οι διεργασίες μπορεί να δημιουργούνται με ένα δέντρο διεργασιών. Δηλαδή, μία διεργασία δημιουργεί, όπως το παράδειγμα μας η άλλη διεργασία, δημιουργεί δύο άλλες διεργασίες, την Β και την C. Η Β στη συνέχεια μπορεί να δημιουργήσει και άλλες διεργασίες, η D, η Ε και η F. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζουν δέντρα διεργασιών. Αυτό σημαίνει ότι μία διεργασία δημιουργεί τις άλλες και επίσης ότι αν σκοτωθεί μία διεργασία, το A για παράδειγμα, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα σκοτωθούν, θα τερματιστούν και οι διεργασίες Β, D, F και άλλως και η C που είναι και αυτή η διεργασία, μία διεργασία παιδί της Α. Η διεργασία αυτόνομες οντότητες και για λόγους προστασίας δεν μπορεί να επικοινωνεί μία άλλη με έναν άμεσο τρόπο. Αν θέλει μία διεργασία να επικοινωνεί του λειτουργικού συστήματος, η οποία αφορά την διαδιεργασική επικοινωνία. Διεργασιακή επικοινωνία μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως θα δούμε και σε επόμενη διάλεξη. Λοιπόν, όπως βλέπουμε στο σχήμα, υπάρχει μια διεργασία A και θέλει να στείλει κάποια δεδομένα προς επεξεργασία σε μια διεργασία Β. Μπορεί λοιπόν αυτή η διεργασία να χρησιμοποιήσει διασωλήνωση, δηλαδή έναν σωλήνα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, από την έξω της διεργασίας A διεργασία Β. Το slide μας δείχνει το παράδειγμα. Έστω εκτελούμε την εντολή PS που μας εμφανίζει τις διεργασίες του συστήματός μας.
Έτσι λοιπόν, με την εντολή PS στο λειτουργικό σύστημα Linux ή FreeBSD, μπορούμε να δούμε τις διεργασίες που εκτελούνται αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, βλέπουμε μια διεργασία login, κάποιες διεργασίες getty, tsh και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν αρκετές διεργασίες. Αν όμως θέλουμε την έξοδο που μας έδωσε η εντολή PS, δηλαδή όλες αυτές εδώ πέρα τις εντολές που εκτελούνται, όλο αυτό το listing, να το στείλουμε σε μία άλλη διαδικασία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κατακόρυφη γραμμή. Οπότε η κατακόρυφη γραμμή είναι αυτή εδώ πέρα εντολή που βλέπουμε, PS κατακόρυφη γραμμή grep WC, όπου αυτό έχει ως συνέπεια να συνδεθεί η έξοδος της εντολής PS με την είσοδο της επόμενης εντολής. Αυτό λοιπόν έχει ως συνέπεια να τροποποιηθεί η έξοδος. Δηλαδή, ενώ αρχικά βλέπαμε, για παράδειγμα, καμιά δεκαπενταριά γραμμές στην έξοδο της εντολής PS, με τη χρήση της διασωλήνωσης τροποποιήθηκαν αυτές οι 15 γραμμές και εμφανίστηκε μια άλλη έξοδος, η οποία έχει 2 γραμμές όλο και όλο. Και είναι η έξοδος της εντολής grep MC. Υπάρχουν συναρτήσεις για έλεγχο των διεργασιών, για παράδειγμα δημιουργία διεργασίας, τερματισμό διεργασίας, αποστολή σήματος σε διεργασία, διαχείριση αρχείων, file management, για παράδειγμα δημιουργία αρχείου, καταλόγου, ανάγνωση αρχείου, κλείσιμο αρχείου, διαγραφή αρχείου και ούτω καθεξής, διαχείριση συσκευών, για παράδειγμα άνοιγμα συσκευής, ρύθμιση της ταχύτητας αυτής της συσκευής, άμα είναι για παράδειγμα συσκευή τερματικού και ούτω καθεξής, διατήρηση πληροφοριών, για παράδειγμα θέλουμε να μετρήσουμε το χρόνο εκτέλεσης μιας διεργασίας ή να βρούμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης μιας διεργασίας και ούτω καθεξής, και ασφαλώς επικοινωνίας τόσο ανάμεσα σε διεργασίες, μια διεργασία επικοινωνεί με μια άλλη διεργασία, όσο και επικοινωνία από μια διεργασία προς το λειτουργικό σύστημα, ασφαλώς όσο και επικοινωνία μιας διεργασίας ενός υπολογιστή με μια διεργασία σε απομακρυσμένο υπολογιστή, όπως παράδειγμα είναι οι απομακρυσμένες κλήσεις συστήματος, remote procedure calls. Επίση των κλήσεων του συστήματος διαφέρει. Άλλες έχει το λειτουργικό σύστημα Linux, άλλες το FreeBSD, άλλες το Windows. Οι κλήσεις λοιπόν συστήματος παρέχουν τη διασύνδεση μεταξύ ενός προγράμματος που εκτελείται και του λειτουργικού συστήματος. Οι κλήσεις αυτές συστήματος είναι διαθέσιμες ως ομάδες εντολών σε γλώσσα assembly. Και αυτό γιατί θέλουμε να επιτύχουμε τη μέγιστη απόδοση της συγκεκριμένης συνάρτησης. Προκειμένου να περάσει μια διεργασία της παραμέτρους στην αντίστοιχη κλήση για να επικαλεστεί κάποια λειτουργία, θα πρέπει να περάσει τις παραμέτρους. Το πέρασμα των παραμέτρων μπορεί να υλοποιηθεί, όπως έχουμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι το πέρασμα παραμέτρων μέσω καταχωρητή. Ο δεύτερος τρόπος είναι αποθήκευση των παραμέτρων σε ένα πίνακα στη μνήμη και πέρασμα της διεύθυνσης του πίνακα ως παράμετρο σε καταχωρητή. Και η τρίτη και ασφαλώς καλύτερη μέθοδος περάσματος παραμέτρων είναι η χρήση του σωρού, δηλαδή σπρώξιμο push, αποθήκευση λοιπόν των αποτελεσμάτων και των παραμέτρων στο σωρό και το λειτουργικό σύστημα ανακτεί από το σωρό αυτές τις παραμέτρους. Όπως είχαμε δει, οι προηγούμενες δύο τεχνικές έχουν το μειονέκτημα ότι δεν επιτρέπουν την επαναληπτική κλίση της συνάρτησης. Για παράδειγμα, αν γίνει μία κλίση συνάρτησης και αυτή κάνει επαναληπτικά κλίση του εαυτού της, τότε δημιουργείται ένα πρόβλημα γιατί καταστρέφονται οι προηγούμενες αποθηκευμένες τιμές. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε το σχήμα που μας δείχνει πώς μπορούμε να καλέσουμε μια κλίση συστήματος με αποθήκευση των παραμέτρων σε ένα πίνακα,
όπου το πρόγραμμα του χρήστη αποθηκεύει στην μνήμη σε έναν πίνακα Χ της παραμέτρους, στη συνέχεια εκτελεί την κλίση συστήματος, όπου αυτή η κλίση συστήματος μπορεί και διαβάζει τον πίνακα Χ που βρίσκεται στη μνήμη για να πάρει τις παραμέτρους. Λοιπόν, παρατηρούμε υπάρχει η έννοια σύστημα που είναι ο χώρος του χρήστη και η διαδικασία του χρήστη εκτελείται ασφαλώς στο user space, δηλαδή στον χώρο όπου δεν επιτρέπονται όλες οι λειτουργίες. Μένω σύνολο να μην μπορέσει μια διεργασία να προκαλέσει κατάρρευση του λειτουργικού συστήματος. Έτσι λοιπόν, έστω η διαδικασία μας θέλει να κάνει κλίση, να κάνει μια κλίση συστήματος, οθεί στο σωρό της παραμέτρους, push λοιπόν bytes fd, στη συνέχεια κάνει κλίση της συγκεκριμένης συνάρτησης, όπου η συνάρτηση αυτή που είναι η συνάρτηση που λέγεται wrapper function, συνάρτηση περί τυλίγματος, τοποθετεί τις κατάλληλες παραμέτρους στις συγκεκριμένες διευθύνσεις που περιμένει η κλίση συστήματος, δημιουργεί μία παγίδα προς το σπιρίνα, μία trap, που το trap σημαίνει ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ένα κομμάτι του λειτουργικού συστήματος, ο dispatcher, ο οποίος εκτελείται σε κατάσταση πυρήνα με όλα τα δικαιώματα, μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο έγινε το συγκεκριμένο trap και να εκτελέσει τις κατάλληλες ενέργειες που στην περίπτωσή μας είναι η κλίση συστήματος. Από εδώ παρατηρούμε ότι η κάθε κλίση συστήματος που βρίσκεται στο λειτουργικό σύστημα έχει μία συνάρτηση όπου βρίσκεται στο χώρο του χρήστη και είναι αυτή η οποία αρχικοποιεί το περιβάλλον της κλίσης συστήματος για να γίνει τέλεση. Χρησιμοποιούν το πρότυπο POSIX. Βασικά το POSIX δεν είναι ένα συγκεκριμένο πρότυπο, είναι μία σειρά προτύπων IEEE, της IEEE SD1003.1 έως 1988, όπου καθορίζονται οι βασικές υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει ένα λειτουργικό σύστημα, καθώς και το API, Application Programming Interface, δηλαδή οι προγραμματιστικές διεπαφές των εφαρμογών, πώς δηλαδή καλούνται οι συναρτήσεις και τι παραμέτρους δέχονται, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμβατότητα των κύλων λειτουργικών συστημάτων Unix. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά πρότυπα Unix, πάρα πολλά πρότυπα πώς στηρίζουν αυτά εδώ πέρα τα πρότυπα και αν ένα πρόγραμμα έχει γραφτεί κατά ένα συγκεκριμένο πρότυπο POSIX, τότε να αρχιστεί και να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό σύστημα που είναι συμβατό με το συγκεκριμένο πρότυπο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υποστηρίζεται από το Linux, από BSD, Solaris, VxWorks, macOS, HPUX, AIX, Minix και ούτω καθεξής. Από πάρα πολλά λειτουργικά συστήματα λοιπόν στηρίζονται τα POSIX. Βέβαια, κάποιος που αναπτύσσει κώδικα σε POSIX θα πρέπει να προσέχει και ποια POSIX υποστηρίζεται. Θα πρέπει λοιπόν να βεβαιωθεί ότι το πρόγραμμα που έχει γράψει σε ένα συγκεκριμένο POSIX χρησιμοποιεί συναρτήσεις που μπορούν να που υποστηρίζονται και από άλλα και από άλλες εκδόσεις POSIX. Υπάρχει μια μερική υποστήριξη του POSIX σε Windows και αυτό γίνεται με την εγκατάσταση κάποιων έξτρα πακέτων όπως το Windows Services για το Unix. Βέβαια, υπάρχει και μια ακόμα καλύτερη υποστήριξη για POSIX με την χρήση του δωρεάν πακέτου SIGWIN που είναι ένα POSIX συμβατό σύστημα. Ας δούμε τώρα μερικές κλίσεις συστήματος. Για παράδειγμα, για την διαχείριση των διεργασιών μπορούμε να βρούμε την συνάρτηση fork, όπου δημιουργεί μία ακόμα διεργασία. Δηλαδή, κάθε φορά που γίνεται κλίση fork, εκεί που είχαμε
ας πούμε, μία διεργασία δημιουργούνται δύο διεργασίες. Μία άλλη κλίση συστήματος είναι wait bid, όπου περιμένουμε τον τερματισμό μιας άλλης διεργασίας. Το XXVA, το οποίο αντικαθιστά τον κώδικα που εκτελείται σε μία διεργασία με κάποιον άλλον εκτελέσιμο κώδικα. Exit, όπου σταματάει την εκτέλεση της διεργασίας. Open, που είναι μια συνάρτηση χειρισμού αρχείων για να ανοίξουμε ένα αρχείο για ανάγνωση, εγγραφή ή και τα δύο. Close, κλείσιμο του αρχείου. Read, ανάγνωση λοιπόν του αρχείου. Write, εγγραφή του αρχείου. LSeek, μεταφορά του pointer ανάγνωση σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Stat, ανάγνωση πληροφοριών κατάστασης για ένα αρχείο ή κατάλογο. MKDIR, δημιουργία ενός καταλόγου. RMDIR, απομάκρυση ενός καταλόγου. Unlink, απομάκρυση ενός μιας καταχώρησης καταλόγου. Mount, προσάρτηση ενός συστήματος αρχείου. Unmount, αποπροσάρτηση ενός συστήματος αρχείου. CHDIR, αλλαγή τρέχοντος καταλόγου. CHMOD, τροποποίηση των bit προστασίας ενός αρχείου. Kill, αποστολή σήματος σε μια διεργασία. Και time, συνάρτηση μέτρησης χρόνου. Αν θέλαμε λοιπόν να δούμε έναν πολύ απλό φλοιόγραμμα ενός C, θα είχαμε την εξής δομή. Θα είχαμε λοιπόν έναν while, έναν αέναο βρόχο, while true λοιπόν, το true έχει τη μία, άρα συνεχώς εκτελείται, εφάνιση της προτροπής του prompt, που συνήθως είναι είτε η δίεση, είτε το σήμα μεγαλύτερο, και στη συνέχεια read commands, ανάγνωση των εντολών από το τερματικό. Ακολουθεί μετά η εκτέλεση της συνάρτησης fork, δηλαδή δημιουργίας μιας νέας διεργασίας. Η γονική διεργασία περιμένει να τερματιστεί η νέα διεργασία που έχει μόλις δημιουργηθεί, ενώ η θυγατρική διεργασία εκτελεί την εντολή με τις παραμέτρους. Ασφαλώς, η σημερινή φλοή είναι πολύ πιο σύνθετη και έχουν περισσότερες λειτουργίες. Όπως για παράδειγμα, έχουν τη λειτουργία του ιστορικού. Μπορούμε να, χρησιμοποιώντας το πάνω βελάκι, να βρούμε προηγούμενες εντολές. Έχουν τη χρήση του auto-completion, δηλαδή μπορούμε να γράψουμε τα πρώτα γράμματα μιας εντολής, να πατήσουμε tab και να συμπληρωθούν τα επόμενα. Έχουν την λειτουργία του command editing, δηλαδή έχουμε γράψει, για παράδειγμα, μία πολύ μεγάλη εντολή και θέλουμε να μεταβούμε στην πρώτη λέξη που είχαμε γράψει, αντί να πατάμε το βελάκι μέχρι να πάμε στην αρχή, μπορούμε να πατήσουμε, για παράδειγμα, ένα συνδυασμό πλήκτρων, μπορεί να είναι και το control alpha για τον φλοιό bus και να βρεθούμε στην πρώτη λέξη και ούτω καθεξής. Η σημερινή φλοή λοιπόν είναι πολύ πιο σύνθετη και υποστηρίζουν πολλές υπηρεσίες, αλλά η καρδιά του κάθε φλοιού έχει αυτό ακριβώς τον κώδικα. Κάθε διεργασία έχει τρεις περιοχές μνήμης. Έχει την περιοχή του κώδικα, text, που είναι μόνο για ανάγνωση, δεδομένων, data, και σωρού, stack. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στο data και στο stack και αυτό οφείλεται γιατί χρησιμοποιώντας το σωρό, τοποθετώντας δεδομένα στο σωρό, αυτός, όπως είχαμε δει στην αρχιτεκτονική, μεγαλώνει προς την βάση της εργασίας και το data, καθώς τοποθετούμε δεδομένα, πηγαίνει προς τα πάνω. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό το gap, προκειμένου να μας καλύψει τις απαιτήσεις σε μνήμη και σε σωρό. Ασφαλώς, αν τοποθετήσουμε πάρα πολλά δεδομένα στο σωρό ή πάρα πολλά segment, τότε το ένα τμήμα θα επικαλύψει το άλλο και θα δημιουργηθούν segmentation faults. Προβλήματα λοιπόν κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Τα Windows δεν είναι συμβατά με το POSIX, οπότε έχουν άλλες κλίσεις συστήματος. Για παράδειγμα, ενώ το Unix είχε την εντολή fork για τη δημιουργία μιας εργασίας, τα Windows έχουν την κλίση συστήματος create process. Ενώ το Unix είχε την κλίση συστήματος exit, το Windows 32 έχει το exit process. Γενικά, δεν υπάρχει πιστή αντιστοίχηση ένα προς ένα. Για παράδειγμα, υπάρχουν στο Windows 32, όπως και κλίσεις των Windows 32, οι οποίες αντιστοιχούν σε 2-3
κλίση συστήματος του Unix. Βέβαια, όπως είδαμε, μπορεί να εγκατασταθεί κάποιο έξτρα πακέτο στα Windows, προκειμένου να κάνει το λειτουργικό σύστημα να είναι συμβατό με POSIX. Όπως έχουμε την ιεραρχία των διεργασιών, έχουμε και την ιεραρχία του συστήματος αρχείων. Έτσι, υπάρχει ο γονικός κατάλογος, όπου στο γονικό κατάλογο βρίσκονται άλλοι κατάλογοι, όπου στους άλλους καταλόγους έχουμε υποκαταλόγους και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, ο γονικός κατάλογος στο Root Directory ονομάζεται και ρίζα και στο Unix συμβολίζεται με μία slash και όλα τα πάντα είναι συνδεδεμένα σε αυτό εδώ το σύστημα, το ιεραρχικό αυτό σύστημα αρχείων. Τα Windows θα μπορούσαν να computer και δίσκος έχει το δικό του ιεραρχικό δέντρο, οπότε δεν ασχολεί με το Unix. Μπορούμε βέβαια και στα Windows να συνδέσουμε όλους τους προεδρικούς δίσκους στον ίδιο δίσκο με μια λειτουργία mount που υποστηρίζεται από το NTFS. Η λειτουργία mount λοιπόν μας δημιουργεί προσαρτημένα συστήματα. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο διαφορετικά συστήματα αρχείων και μπορούμε το ένα σύστημα αρχείων να το προσαρτήσουμε σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Δηλαδή να το συνδέσουμε σε μια τοποθεσία και να έχουμε μια συνολική και ενιαία μορφή. Για παράδειγμα, λέει να μας δείξει το περιεχόμενο και βλέπουμε ότι είναι ο κατάλογος άδειος. Στη συνέχεια με το Β που είναι mount.ufs.dev.da.0.mnt προσαρτούμε τον εξωτερικό δίσκο που έχουμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα. LA.mnt θα δούμε ότι έχει κάποια αρχεία. Συγκεκριμένα έχει το αρχείο Second Backup και το αρχείο και το κατάλογο Snap. Ενώ πριν, όπως βλέπουμε στο Α, ήταν τελείως άδειος. Στη συνέχεια μπορούμε να, αφού κάνουμε τις αλλαγές και ό,τι άλλο θελήσουμε, να αποπροσαρτήσουμε τον κατάλογο MNT, UMountMNT, όπου αν δώσουμε ls-lambda-minint, θα δούμε πια ότι πάλι είναι άδειος ο κατάλογος. Δηλαδή, προσαρτήσαμε το εξωτερικό σύστημα αρχείων σε μια συγκεκριμένη θέση στην ιεραρχία του file system που έχουμε ήδη σε λειτουργία, κάναμε τις αλλαγές και ό,τι άλλο θέλαμε και συνέχεια αποπροσαρτήσαμε. Κάθε λειτουργικό σύστημα εκτός από τον πυρήνα έχει και μια σειρά από βοηθητικά προγράμματα προκειμένου να παρέχουν ένα βολικό περιβάλλον για ανάπτυξη και εξέλιξη προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά είναι χειρισμός και χειρισμός όπως εντολές, CHMOD και ούτω καθεξής, κατάσταση συστήματος, EPS, εντολή, εργασία που είδαμε προηγουμένως, εμφανίζει τις ενεργές διεργασίες, υποστήριξη γλωσσών προγραμματισμού, όπως θα δούμε στο εργαστήριο χρησιμοποιώντας τον σύμβολο μεταφραστή GCC μπορούμε να δημιουργήσουμε εκτελέσιμα αρχεία, επικοινωνίες, όπως τα προγράμματα SSH, Telnet και ούτω καθεξής, και προγράμματα εφαρμογών. Η άποψη λοιπόν των χρηστών των λειτουργικών συστημάτων καθορίζεται από τα προγράμματα αυτά που συνοδεύουν το λειτουργικό σύστημα. Βέβαια, το λειτουργικό σύστημα αρχικά είναι ο πυρήνας και βέβαια είναι και όλα τα βοηθητικά προγράμματα τα οποία πιο πολύ βοηθάν στην καλύτερη εξοικείωση με αυτό το λειτουργικό σύστημα. Υπάρχουν διάφορες δομές λειτουργικών συστημάτων τις οποίες θα αναλύσουμε συνέχεια. Η πρώτη δομή και η πιο απλή είναι η δομή των μονολιθικών συστημάτων. Εδώ είναι μια προσέγγιση χωρίς δομή και το λειτουργικό σύστημα αποτελείται από ένα μεγάλο κομμάτι κώδικα. Είναι μια συλλογή από διαδικασίες, κάθε μία από τις οποίες μπορεί να καλέσει μια άλλη και γίνεται με παραμέτρους. Και κάθε διαδικασία είναι ορατή σε οποιαδήποτε άλλη. Εδώ λοιπόν, στο παράδειγμα των μονολιθικών συστημάτων, έχουμε το OS360, το VMS, οι πρώτες εκδόσεις του Linux και το καθεξής. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι κάθε διεργασία γνωρίζει τις άλλες διεργασίες. Στη βασική δομή λοιπόν των μονολιθικών συστημάτων είναι ένα κύριο πρόγραμμα, ένα σύνολο από των διαδικασιών υπηρεσιών που πραγματοποιούν τις κλίσεις συστήματος και ένα σύνολο βοηθητικών διαδικασιών που υποστηρίζουν αυτές τις κλίσεις συστήματος.
Το πρόγραμμα λοιπόν του χρήστη δημιουργεί μια παγίδα στον πυρήνα, όπως είδαμε και σε προηγούμενο slide, όπου είδαμε το trap. Το trap είναι λοιπόν μια ειδική εντολή που αμέσως σταματάει την εκτέλεση της διεργασίας και συνεχίζει η εκτέλεση σε κατάσταση πυρήνα. Το λειτουργικό σύστημα προσδιορίζει τον αριθμό εξυπηρέτησης που ζητήθηκε, εντοπίζει λοιπόν την κλίση συστήματος, εκτελείται η κλίση συστήματος και επιστρέφεται στο πρόγραμμα του χρήστη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στο μονολιθικό σύστημα ότι έχουμε τις εφαρμογές στο user space και μέσω της λειτουργίας των διεπαφών των κλίσεων του συστήματος που εκτελούνται σε kernel space, σε κατάσταση πυρήνα, έχουμε όλα τα βασικά υποσυστήματα του λειτουργικού συστήματος, όπως η διαχείριση μνήμης, η διαχείριση διεργασιών, η διαχείριση της επικοινωνίας των διεργασιών, των συστημάτων αρχείου, είσοδο, έξοδο, δικτύου και ούτω καθεξής. Το Unix λοιπόν έχει μια περιορισμένη δόμηση και αποτελείται από δύο διαχωρίσιμα τμήματα. Αποτελείται λοιπόν από τον πυρήνα, όπου είναι οτιδήποτε υπάρχει κάτω από την προσαρμογή των κλίσεων συστημάτων και πάνω από το υλικό. Είδαμε λοιπόν και σε προηγούμενα slide μια γραμμή που διαχωρίζει τον πυρήνα και το user space και παρέχει τη λειτουργία συστήματος αρχείων διαχείρισης μνήμης χρονοπρογραμματισμού. Ένας πυρήνας λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού που διαθέτει τις άκρως απαραίτητες παροχές για την εφαρμογή των πρόσθετων υπηρεσιών του λειτουργικού συστήματος. Όπως είπαμε, διαχείριση διεργασιών. Και επίσης υπάρχουν και οι οδηγοί συσκευών που είναι προγράμματα που παρέχουν μια απλή συνεπή διασύνδεση συσκευές εισόδου-εξόδου και αποτελούν μέρος του πυρήνα. Της συστήματα διάφορες δόσεις βλέπουμε πως γίνεται fork, όπως λέμε, δηλαδή μία έκδοση, η 4.3 BSD Tahoe έγινε η έκδοση 1, NET 1, NET 2 και NET 3 και βλέπουμε τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα BSD όπως το FreeBSD, NetBSD και το OpenBSD που βασίζονται στην έκδοση 4.4 BSD. Βέβαια, το BSD χρησιμοποιεί την λογική του Unix. Έχει τη δικιά του timeline. Βλέπουμε από το 1976 που δημιουργήθηκε η έκδοση 6 από την AT&T, πως καθώς περνούσαν τα χρόνια άλλαζαν εκδόσεις, έγινε έκδοση 7, από την οποία δημιουργήθηκε το παράγωγο έργο το 32V78 και μας δημιούργησε τα BSD, ενώ ένα άλλο κομμάτι άλλαξε και έγινε το Xenix, που κάποια στιγμή έγινε σκο Unix, μετά Unix View, Open Unix και ούτω καθεξής. Και επίσης βλέπουμε ότι η 4.3 BSD έκδοση έγινε fork ένα άλλο κομμάτι και έγινε το λειτουργικό σύστημα AX της IBM. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ ξεκίνησαν, είχαν μια βάση πίσω κοινή, καθώς περνούσαν τα χρόνια, άλλαζαν οι ανάγκες, κάποια κομμάτια κώδικα δημιουργούσαν ένα άλλο λειτουργικό σύστημα που είχε μεν τις ίδιες βάσεις, αλλά καθώς προχωρούσαν τα χρόνια δημιουργούσε νέο κώδικα και με συνέπεια να αυξάνεται αυτή η απόκληση. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή υπήρχαν τόσα πολλά διαφορετικά Unix, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί το πρότυπο POSIX, αυτή η σειρά προτύπων, προκειμένου να υπάρχει μια συμβατότητα σε όλα αυτά εδώ πέρα τα Unix. Αν θέλουμε να δούμε για τα διάφορα λειτουργικά συστήματα και τις χρονολογίες που αυτά έγιναν διαθέσιμα στο κοινό, βλέπουμε ας πούμε για τα Windows ότι το 76 υπήρχε το CPM λειτουργικό σύστημα που στη συνέχεια μετά το 80 έγινε το MS-DOS 1, 2, το DR-DOS, τα Windows και ούτω καθεξής. Το Apple και αυτό έχει μια ιστορία με το Apple DOS το 77-78, το 3-1, στη συνέχεια έγινε η Lisa, Mac, Darwin και ούτω καθεξής. Ιστορία για το Unix, όπου αρχικά υπήρχε το Unix με CS και μετά έγινε Unix γιατί έτσι ακουγότανε, δηλαδή το CS ήταν X.
Unix λοιπόν έκδοση 1, 2, 3, 4 κτλ. Βλέπουμε λοιπόν όλες τις εκδόσεις. Το BSD GNU και το Linux βλέπουμε λοιπόν πως από την έκδοση 1 φτάσαμε να έχουμε το τελευταίο Linux FreeBSD και το καθεξής. Και το Ultix πως έγινε το Amiga, OS2, BEOS και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν βλέπουμε λοιπόν πως μέσα στον πάροδο των ετών βελτιώνονται νέα για να υποστηρίζουν καλύτερα το hardware, περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες στο χρήστη. Και υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά τέτοια διαγράμματα. Για παράδειγμα εδώ πέρα βλέπουμε με πράσινο χρώμα τα λειτουργικά συστήματα που είναι ανοιχτού κώδικα, όπως το Minix, Linux, FreeBSD και ούτω καθεξής. Με ροζ χρώμα βλέπουμε αυτά που είναι κλειστού κώδικα, όπως το HPUX, SCO, SystemV και ούτω καθεξής. Και με το άλλο χρώμα βλέπουμε αυτά που είναι ενδιάμεσης κατάστασης, δηλαδή έχουν και κομμάτια κλειστού κώδικα και κομμάτια ανοιχτού κώδικα. Στο 4.4BSD λοιπόν, οι βασικές υπηρεσίες που υποστηρίζει ο πυρήνας είναι χρονόμετρο και χειρισμός του ρολογιού συστήματος, διαχείριση, περιγραφή, διαχείριση διαδικασιών, υποστήριξη, διαχείριση μνήμης, ελιδοποίηση και αναλλαγή, γενικές διεπαφές συστήματος εισόδου-εξόδου, έλεγχος και πολυπλασία των λειτουργιών που γίνονται στις περιγραφές, σύστημα αρχείων, υποστήριξη διαχείρισης αιματικού, sockets υποδοχής και υποστήριξη επικοινωνίας δικτύου. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι από την έκδοση 4.4BSD και μετά παρέχονται πλήρως όλες οι λειτουργίες που θέλουμε να έχει ένα σύγχρονο λειτουργικό σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν το FreeBSD βασίζεται στο 4.4BSD, όπως και το NetBSD και το OpenBSD και άλλα λειτουργικά συστήματα. Βασίζονται λοιπόν σε αυτό το κομμάτι κώδικα που είναι ένα πλήρες και ευέλικτο και μικρό σε μέγεθος αρχείο, το οποίο είναι ο πυρήνας και παρέχει όλες αυτές τις βασικές υπηρεσίες. Το 80% του κώδικα στο 4.4 είναι ανεξάρτητη ηλεκτρονικής. Έτσι λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι μπορεί εύκολα να μεταφερθεί αυτό το λειτουργικό σύστημα σε άλλες αρχιτεκτονικές, αρκεί να ξαναγραφτεί το 20% του κώδικα, όπου το 20% αφορά την επικοινωνία του λειτουργικού συστήματος με τον επεξεργαστή. Είναι το κομμάτι λοιπόν που είναι το hardware dependent, το εξαρτημένο λοιπόν από την αρχιτεκτονική. Γι' αυτό λοιπόν το BSD και ιδιαίτερα το NetBSD έχει μεταφερθεί σε εκατοντάδες αρχιτεκτονικές και εκτελείται λοιπόν σε επεξεργαστές αρκετά διαφορετικούς από αυτούς που συναντάμε στο σπίτι μας. Το 20% λοιπόν του κώδικα στο 4.4BSD είναι κώδικα για συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές, όπως βλέπουμε λοιπόν στο σχήμα που ακολουθεί. Η διαδικασία bootstrap είναι η διαδικασία εκκίνησης του λειτουργικού συστήματος. Και λίγο πολύ αυτή η διαδικασία είναι κοινή και στα άλλα Unix-like λειτουργικά συστήματα. Έτσι λοιπόν οι μηχανισμοί bootstrapping είναι οι μηχανισμοί αρχικοποίησης και κίνησης του λειτουργικού συστήματος. Το πρώτο βήμα που γίνεται μόλις ανοίξουμε έναν υπολογιστή είναι να φορτωθεί το BIOS. Το BIOS συνέχεια δίνει τον έλεγχο του επεξεργαστή στη συσκευή που έχει οριστεί από το BIOS ως συσκευή εκκίνησης του συστήματος. Και συνήθως είναι ο πρώτος εσωτερικός σκληρός δίσκος. Στη συνέχεια, ο πρώτος εσωτερικός σκληρός δίσκος έχει στο πρώτο sector του δίσκου το boot loader. Το boot loader λοιπόν είναι ο φορτωτής του συστήματος. Ο boot loader φορτώνει τον kernel. Ο kernel λοιπόν μεταφέρεται στην κύρια μνήμη του επεξεργαστή και μόλις φορτωθεί ξεκινάει η φάση της αρχικοποίησης. Άρα λοιπόν, αν έχω ένα Linux ή FreeBSD μηχάνημα, βλέπουμε την εμφάνιση μηνυμάτων αρχικοποίησης. Ότι αρχικοποιείται η κάρτα δικτύου, αρχικοποιείται η μνήμη, αρχικοποιείται ο επεξεργαστής και καθεξής.
Έπειτα ο πυρήνας κάνει μια αυτόματη ρύθμιση, μια διεργασία λοιπόν που ρυθμίζει τα περιφερειακά που είναι συνδεμένα με τον επεξεργαστή και το σύστημα ξεκινάει σε κατάσταση λειτουργίας μονού χρήστη, ενός χρήστη για να εκτελέσει τα πρώτα βασικά προγράμματα. Υπάρχει ένα σενάριο εντολών, ένα script, όπου ελέγχει τους δίσκους, ελέγχει τις διεργασίες, ελέγχει ότι όλα είναι εντάξει και φορτώνει τις υπηρεσίες. Μόλις ολοκληρωθεί το σενάριο εκκίνησης μονού χρήστη, τότε το σύστημα μεταβαίνει σε πλήρη λειτουργία χρηστών και δέχεται συνδέσεις τόσο απομακρυσμένες όσο και τοπικές. Η διαδικασία είναι και στο Linux πάντως. Κατά τη διάρκεια λοιπόν λειτουργίας πολλών χρηστών, οι διεργασίες περιμένουν για τις αιτήσεις συνδέσεων στις γραμμές τερματικού και στις θύρες δικτύου και μόλις δημιουργηθεί μια νέα σύνδεση, τότε δημιουργείται μια νέα διεργασία και ο χρήστης αποκτάει ένα τερματικό εντολών στο σύστημα. Βλέπουμε λοιπόν τη διαχείριση δικτύου, δίσκου, block, memory κτλ. Αυτό το αφαιρετικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οτιδήποτε hardware και να έχουμε εμφανίζεται με μία ίδια μορφή στο λειτουργικό σύστημα. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε ένα δίσκο SATA ή PATA και να είναι διαφορετικοί οι ελεκτές, διαφορετικοί drivers και το καθεξής, αλλά το λειτουργικό σύστημα στο FreeBSD πάντα θα το βλέπει με το ίδιο και μοναδικό όνομα κάθετος dev κάθετος AD0. Ομοίως και στο Linux, ό,τι δίσκο και να έχουμε θα φαίνεται πάντα με το ίδιο όνομα. Άρα λοιπόν αυτό το hardware abstraction είναι πάρα πολύ σημαντικό επίπεδο γιατί μας κρύβει αυτή την ανομοιομορφία του υλικού. Όλα φαίνονται με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν από αυτό το επίπεδο και πάνω όλο το κομμάτι κώδικα είναι ανεξαρτήτως αρχιτεκτονικής γιατί λειτουργεί με τις abstracted αυτές συσκευές. Ανεξαρτήτως επίπεδο βλέπουμε το internal subsystem όπου βλέπουμε το file system, τα πρωτόκολλα, το σύστημα αρχείων και τις διεργασίες και στο user space που είναι ο χώρος του χρήστη, ο χώρος που εκτελούνται οι διεργασίες με περιορισμένα δικαιώματα. Έχουμε τις κλίσεις συστήματος, τα sockets, το σύστημα αρχείων, εικονική μνήμη και την εκτέλεση των διεργασιών και την διαχείριση των πόρων. Σε μία άλλη δομή του λειτουργικού συστήματος βλέπουμε τα πολυεπίπεδα στρωματοποιημένα λειτουργικά συστήματα. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε layers, έχουμε πολλά επίπεδα όπου βελτιώνεται ο σχεδιασμός των μονολυθικών πυρήνων ομαδοποιώντας συστατικά που υλοποιούν παρόμοιες λειτουργίες σε επίπεδα. Κάθε επίπεδο λοιπόν επικοινωνεί μόνο με τα γειτονικά του ή προς τα πάνω ή προς τα κάτω και όταν μια διεργασία ζητήσει κάτι από το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει ασφαλώς να περάσει από όλα αυτά τα επίπεδα. Η ρυθμοαπόδοση μπορεί να είναι μικρότερη από τα λειτουργικά συστήματα με μονολυθικούς πυρήνες και αυτό οφείλεται γιατί πρέπει μια εντολή να περάσει από όλα αυτά τα ενδιάμεσα επίπεδα που βέβαια υπάρχει καθυστέρηση κάθε φορά, π.χ. για να αντιγράφονται οι παράμετροι, να γίνονται οι έλεγχοι σε κάθε επίπεδο και για την επιβάρηση που υπάρχει. Απαιτούνται λοιπόν επιπλέον μέθοδοι, βέβαια αυτά τα λειτουργικά συστήματα έχουν μια οργάνωση και παρέχουν περισσότερη ασφάλεια. Βλέπουμε λοιπόν στο επίπεδο 0 είναι η κατανομή του επεξεργαστή και ο πολυπρογραμματισμός, στο επίπεδο 1 είναι διαχείριση μνήμης, στο 2 είναι επικοινωνία τελεστή διεργασίας, στο επίπεδο 3 είναι διαχείριση εισόδου-εξόδου, στο επίπεδο 4 είναι τα προγράμματα χρήστη και στο επίπεδο 5 είναι τα προγράμματα και ο φλοιός, είναι ο φλοιός βασικά. Άρα λοιπόν, η κλίση συστήματος πρέπει να διαπεράσει όλα αυτά τα επίπεδα. Ο αριθμός των επιπέδων ασφαλώς δεν είναι fix, αλλά λειτουργικά συστήματα μπορεί να έχουν 3 επίπεδα, άλλα 4, 5 και πολλά περισσότερα. Εδώ βλέπουμε παρόμοιο τρόπο μια πιθανή δομή όπου έχουμε από κάτω το υλικό, έχουμε τη διαχείριση διεργασιών, εικονικής μνήμης, εισόδου-εξόδου, διαδιεργασιακής επικοινωνίας, συστήματος αρχείου και των χρηστών. Βλέπουμε ότι όλες οι υπηρεσίες του λειτουργικού συστήματος βρίσκονται σε κατάσταση kernel, δηλαδή έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις εντολές.
όλες οι άλλες υπηρεσίες του λειτουργικού συστήματος βρίσκονται σε κατάσταση user mode, που ασφαλώς βέβαια μπορούν να επικοινωνούν με το κεντρικό μικροπυρήτη. Έτσι λοιπόν, μια εφαρμογή που θέλει να καλέσει μια κλίση συστήματος μιλάει στο user space με τον αντίστοιχο μικροπυρήνα, και ο αντίστοιχος μικροπυρήνας μέσω της διαδικασίας IPC, Interprocess Communication, διαδιεργασιακή επικοινωνία, μιλάει με τον πυρήνα προκειμένου να επιτευχθεί το συγκεκριμένο ζητούμενο. Μία άλλη δομή λειτουργικού συστήματος είναι η δομή πελάτη-διακομιστή. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει η έννοια client-server, δηλαδή υπάρχει τοποθέτηση του λογισμικού πάνω από το πυρήνα ώστε να διαχειρίζει τη διαδικασία client-server. Κάποιες από τις λειτουργίες που ζητάει ο χρήστης είναι δύσκολο να υλοποιηθούν στο χώρο προγραμμάτων του χρήστη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επικοινωνούν αυτές οι διεργασίες server που είναι στο user space με το λειτουργικό σύστημα. Αυτή η δομή μοιάζει με την προηγούμενη, μόνο που εδώ πέρα δεν είναι τόσο έντονη η επικοινωνία των servers με το λειτουργικό σύστημα. Στο client server χρησιμοποιούμε και θα μπορούσαμε να το δούμε και ως ένα κατανεμμένο σύστημα που έχουμε πολλούς υπολογιστές. Δηλαδή, ένας πελάτης χρησιμοποιεί μέσω των πυρήνων για να στείλει ένα μήνυμα σε ένα άλλο μηχάνημα που παρέχει τις υπηρεσίες file server, ή άμα θέλει για εκτύπωση θα ασχοληθεί. Τα widgets χρησιμοποιούν το μοντέλο της πελατειακής δομής για την υλοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουν και υλοποιούνται ως διεργασίες με το πρωτόκολλο RPC, Remote Procedure Call. Όταν μια εφαρμογή χρειάζεται λοιπόν μια υπηρεσία, στέλνει ένα μήνυμα σε κάποιον server, ο οποίος εκτελεί τις απαραίτητες ενέργειες και επιστρέφει το αποτέλεσμα πίσω. Βλέπουμε λοιπόν την αρχιτεκτονική των Windows, όπου στη βάση υπάρχει το υλικό, που συνδέεται και το υλικό ομοίως με το HAL, Hardware Abstraction Layer, όπως είχαμε δει στο Linux. Είναι το επίπεδο υλικού, το οποίο είναι υπεύθυνο για να κρύψει την αμοιομορφία, ό,τι υλικό και να έχουμε, να φαίνεται με μία συγκεκριμένη εικόνα, προκειμένου το υπόλοιπο κομμάτι του λειτουργικού συστήματος να είναι ανεξαρτήτου αρχιτεκτονικής και να μπορεί να χρησιμοποιεί οτιδήποτε hardware υπάρχει από κάτω. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ο μικροπυρήνας και το υπόλοιπο κομμάτι που έχει τους οδηγούς για το υλικό, για το δίκτυο, για το σύστημα αρχείων, τη διαχείριση μνήμης, διαχείριση παραθύρων, γραφικών, διαχείριση εικονικής μνήμης, διαχείριση local procedure, δηλαδή διαχείριση των τοπικών διεργασιών, των τοπικών κλίσεων για εξυπηρέτηση διεργασιών, διαχείριση διεργασιών, διαχείριση αντικειμένων και το καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν εκτελούνται σε επίπεδο kernel mode. Και επίσης υπάρχουν και υποσυστήματα που εκτελούνται σε user mode, όπως η υποστήριξη εφαρμογών 16-bit, MS-DOS, 32-bit, POSIX, OS2 και το καθεξής. Μία άλλη δομή που συναντάμε στα λειτουργικά συστήματα είναι η δομή των εικονικών μηχανών. Δηλαδή, έχουμε ένα προστασία. Απαιτεί προστασία λοιπόν, άρα θα πρέπει να εκτελείται σε supervisor mode. Εγγραφή στη μνήμη του παρακολουθή και αυτό απαιτεί κάποια προστασία. Ο παρακολουθής είναι το monitor, είναι το πρόγραμμα που κοιτάει το λειτουργικό σύστημα, άρα λοιπόν δεν θα πρέπει οποιοδήποτε χρήστη να πειράζει τη μνήμη. Ανάγνωση από τη μνήμη, και αυτό είναι κάτι ευαίσθητο γιατί θα μπορούσε να διαβάζει πληροφορίες για θέματα άλλων διεργασιών, άρα και αυτό θα πρέπει να προστατεύεται με τη χρήση του supervisor mode. Αλλαγή σε κατάσταση επόπτη. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν δεν μπορεί μια διεργασία να αλλάξει σε κατάσταση επόπτη, άρα θα πρέπει
να εκτελείται αυτό σε προστατευμένο ρυθμό λειτουργίας. Ούτε απενεργοποίηση των διακοπών, γιατί άμα απενεργοποιηθούν οι διακοπές, τότε δεν θα μπορεί να γίνει ακόμα και αλλαγή διεργασίας στον επεξεργαστή. Η ανάμειξη του ρολογιού είναι μια διαδικασία που θα μπορούσε η κάθε διεργασία να το κάνει, άρα δεν χρειάζεται να προστατευθεί. Και αλλαγή σε κατάσταση χρήστη, αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε κατάσταση επόπτη, άρα η αλλαγή σε κατάσταση χρήστη είναι κάτι που γίνεται μόνο, δεν χρειάζεται κάποια προστασία, γιατί ήδη βρισκόμαστε σε κατάσταση supervisor για να αλλάξουμε σε κατάσταση χρήστη. Και αν είναι ήδη σε κατάσταση χρήστη και γίνει πάλι αλλαγή σε κατάσταση χρήστη από τη διεργασία, δεν επηρεάζει το σύστημα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται αυτή η ενότητα.